Κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστιανά Χορλιοφάκη και παρακολουθείτε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr. Ετοιμασίες στο ΣΥΡΙΖΑ για την επίσκεψη Τσίπρα στην Ανατολική Κρήτη με πρώτο σταθμό το Ηράκλειο. Ο Πρωθυπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, ο οποίος επισκέπτεται για πρώτη φορά την εκλογική του περιφέρεια μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στις 10 το πρωί της 3ης 20 Δεκεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στη συνέχεια τη Μεσαρά, όπου στο Πολύκεντρο Μυρών θα έχει συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς, με φόντο τα αγροτικά προϊόντα και ακολούθως θα επισκεφτεί τη Γέργερη. Το απόγευμα στις 7.30 θα μιλήσει στο ξενοδοχείο Ατλαντής του Ηρακλείου. Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου θα επισκεφτεί το Λασίθι και θα μεταβεί στο συνεταιρισμό της Κριτσάς, ενώ θα συναντηθεί με αγροτικούς και παραγωγικούς φορείς στον Άγιο Νικόλαου. 5 θαμώνες και ο υπεύθυνος καφενείου, καθώς ο ιδιοκτήτης απουσίαζε, συνελήφθησαν από άντρες του ΤΕΕ Μεσαράς χθες το βράδυ στις μοίρες του Δήμου Φεστού για συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παιχνίδια. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο 21χρονος ως υπεύθυνος του καταστήματος είχε επιτρέψει σε 5 θαμώνες του να παίζουν ζάρια. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και εντός του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ζευγάρι ζάρια και το χρηματικό ποσό των 655 ευρώ ως προερχόμενο από τη διενέργεια του παράνομου τυχερού παιχνιδιού. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Μυρών, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Ηρακλείου. 9 άτομα, 7 ελληνικής καταγωγής και 2 αλβανικής, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, συνελήφθησαν το Σάββατο και την Κυριακή σε Ρέθυμνο, Χανιά και Αττική ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν περισσότερα από 600 γραμμάρια ηρωίνη, 3.740 ευρώ και 2 οχήματα. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίες από 34 έως 66 χρόνων, ανάμεσά τους είναι 2 αλλοδαπείο, ένας από την Αλβανία και μία 35χρονη γυναίκα από τη Ρωσία. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες είχαν συγκροτήσει δομημένο εγκληματικό κύκλωμα με διακριτούς ρόλους που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, του Ρεθύμνου και της Αττικής, με αρχηγικό μέλος τον 54χρονο έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα και βασικό προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών. Από τη διενεργήσα προανάκριση προέκυψε ότι 48χρονος προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες τον 57χρονο σε προκαθορισμένες συναντήσεις σε περιοχή της Αττικής. Στη συνέχεια, ο 57χρονος μετέφερε τις ναρκωτικές ουσίες στα Χανιά, όπου με τη βοήθεια του 34χρονου τις αποθήκευαν και τις διακινούσαν σε χρήστες ναρκωτικών της ευρύτερης περιοχής των Χανίων και του Ρεθύμνου. Στη συνέχεια, ο 57χρονος παρέδιδε τα χρηματικά ποσά προερχόμενα από τη δράση της οργάνωσης στην 35χρονη Ρωσίδα. Οι έρευνες έγιναν και σε χώρους κράτησης του 54χρονου εγκέφαλου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημειώσεις σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε εργοστάσιο ξυλίας στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν τεράστια, καθώς μέχρι στιγμής στο σημείο έχουν σπεύσει 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί σε επικείμενες επιχειρήσεις. Ωστόσο, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι καίγεται εξαιρετικά έφλεκτο υλικό. Το κτίριο ταχύτατα εκτελήθηκε στις φλόγες, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν απλωθεί στη γύρω περιοχή της ΒΥΠΕ. Επιστρέφονται από σήμερα με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα οι άδειες οδήγησης καθώς και οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή αφορά τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές αρχές μέχρι και την Κυριακή 18/12/2016. Παράλληλα με την ίδια απόφαση, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι τις 18/12/2016. Παρακολουθήσατε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr.